γήπεδο η Κυριακή και όντως ξημέρωσε μια εντελώς διαφορετική ημέρα για τον Παρασκευά. Παρασκευά, ένας τοπικός οδηγός ο οποίος έχει δίπλα του τον Γιάννο Ευρυπίδου. Στο πρώτο σκέλος κέρδισε 4 ειδικές διαδρομές ο Νάσερ Αλατία και 2 ο Φεκάλη. Στο δεύτερο σκέλος κέρδισαν όλες τις ειδικές διαδρομές το κυπριακό πλήρωμα που μόλις έχουμε αναφέρει. Η ηθική η νίκη πιστεύω το ανοίγει στον φίλο μας. Χαμογελάει και ο Μπάμπος. Ήταν η ευχάριστη έκπληξη της μέρας. Και ήταν δεν και... πίεζε ο Αλατία. Ακριβώς. Πώς δεν πίεζε ο Αλατία. Μιλάμε για δευτερόλεπτα διαφορές εδώ. Οπότε ήταν. Μα δεν μπορεί ο Νάσερ να μην οδηγήσει. Ακριβώς. Στο όριο μέχρι εκεί που του επιτρέπει το αυτοκίνητο είτε οι ικανότητες του μέσα στις συγκεκριμένες ειδικές διαδρομές. Για να μην τρώμε από την ώρα μας, να περάσουμε να δούμε πλάνα από την 7η ειδική διαδρομή. Μια ειδική η οποία είπαμε ότι κέρδισε ο Παρασκευάς Παρασκευά. Πέτυχε δεύτερο χρόνο Μπάμπο εκεί. Τρίτο χρόνο Νάσερ Αλατία. Νίκος Σουμά πιο πίσω, Κωνσταντίνος Τσιγκυρίδης 17 δευτερόλεπτα μακριά από την κορυφή, 15 δευτερόλεπτα μακριά από σένα. Έκανες ένα αποφασιστικό βήμα για... Όμορφα πλάνα από την 7η ειδική διαδρομή. Ακολούθως τα πληρώματα οδηγήθηκαν στην 8η, εκεί όπου ο Παρασκευάς Παρασκευά φυσικά κέρδισε ακόμη μια ειδική διαδρομή μπροστά από τον Νίκο Θωμά. Τρίτος ο Άλσουαν Φάρη, τέταρτος ο Χαραλάμπος Τιμοθέου. Σταθεροποιήθηκε κάπου η διαφορά του με τον Κωνσταντίνο Τσιγκυρίδη, ο οποίος βρέθηκε 3 δευτερόλεπτα μακριά από τον δεύτερο πλέον Χαραλάμπο Τιμοθέου. Ενώ πιο πίσω Νίκη Γεωργίου, Μισφέρ Λαμάρη και ο Δημήτρης Παπασάβας συμπλήρωσαν την πρώτη οχτάδα της ειδικής διαδρομής. Ό,τι αφορά στην γενική κατάταξη, ο Νάσερ Αλατία παρέμεινε στην κορυφή. Χαραλάμπος Τιμοθέου μείωσε στα 3.08, στα 3.22 ακολουθούσε ο Κωνσταντίνος Τσιγκυρίδης. Δεν ξέρω αν ένιωσες κάπως ότι κρατούσες πλέον. Mm.